Η αλήθεια είναι δύο λόγια για τις προηγούμενες παρουσιάσεις. Καθόλου τυπικά. Πρώτον, πολλά συγχαρητήρια στο Γεράσιμο για αυτά που έχουμε καταφέρει με το CSS Igniter. Γιατί είμαι ειλικρινή, αν και δικηγόρο του ήξερα πριν γνωρίσει το Γεράσιμο, που αν το γνώρισα, ήταν σε φάση wow, το CSS Igniter το έχουν Έλληνε. Και φυσικά ακόμα πολλά συγχαρητήρια, γιατί δεν ήξερα και το project. Με ενδιαφέρει και προσωπικά να ασχοληθώ, αν θέλετε βοήθεια. Ακόμα και αν δεν το ξέρει ο Κωνσταντίνο, αυτό που κάνετε είναι πρόβλημα στο GDPR. Στο GDPR υπάρχει άρθρο το οποίο λέγεται Privacy by Design και Data Protection by Design και by Default. Το οποίο σημαίνει ότι όλα τα πληροφοριακά συστήματα θα πρέπει εν τέλει να έχουν ενσωματωμένες αρχές προστασίας δεδομένων από το σχεδιασμό τους. Οπότε αυτό που κάνετε εξυπηρετεί άπειρο κόσμο και είναι και πάρα πολύ compliant με βάση το τι λέει ο κανονισμός. Ακόμα δύο εκτιμήσεις που θέλω να κάνω. Πρώτον, για το site της αρχής απόλυτο δίκαιο και γενικά για την λειτουργία της αρχής, ακόμα και εμείς που είμαστε νομικοί έχουμε απογοητευτεί λίγο από το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Πάρα πολλές αρχές συμπεριλαμβανομένες και πιο μικρές όπως είναι η Κύπρος έχουν κάνει πολλά βήματα για να βοηθήσουν τις εταιρείες να είναι compliant και στην Ελλάδα είμαστε λίγο στο σκοτάδι για το πώς θα επιμεληθούν κάποιες αρχές. Ωστόσο, εντάξει, είναι ελληνικό δημόσιο με την έννοια ότι η υποστήριξη που έχουν αντίστοιχα και τα μέσα είναι συγκεκριμένα. Οπότε δεν ευθύνονται μόνο οι ίδιοι. Και το δεύτερο, επειδή υπάρχει μια παρεξήγηση και βλέπω συχνά σχετικά με την. Ακουγόμενα, κάνω κάτι. Υπάρχει μια παρεξήγηση σχετικά με την ισχύ του κανονισμού. Κανονισμό σημαίνει άμεσα εφαρμόσιμο. Δεν είναι οδηγία που θέλει ενσωμάτωση από τον ελληνικό νόμο. Τα αγαπημένα, τα πιο συνήθη πρόστιμα που δέχεται η Ελλάδα είναι για καθυστέρηση ενσωμάτωσης οδηγίας. Δηλαδή, ψηφίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Κοινοβούλιο, σύμφωνα με όλες τις διαδικασίες, τέλος πάντων, μην τις υπεραναλύσουμε. Βγάζει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, ας τις πούμε έτσι, κάποιες γενικές υποχρεώσεις, οποίες μετά τις ενσωματώνουμε σε ελληνικό δίκαιο. Ο κανονισμός, τέλος. Από τη στιγμή που ψηφίστηκε, το ψηφίστηκε το 2016, γι' αυτό υπάρχει παρεξήγηση. Αλλά με την ψήφισή του, το ακροτελεύθερο, το τελευταίο του άρθρο όριζε ότι ακριβώς επειδή εισάγει νέες υποχρεώσεις και έπρεπε να υπάρχει μια περίοδος χάριτος, ξεκινάει να ισχύει από το 25 Μαΐου 2018. Παρατάσεις δεν δίνεται να δοθούν, δεν είναι στο χέρι του ένα νομοθέτη. Υπάρχει ένα σχέδιο νόμου ελληνικό το οποίο εξειδικεύει κάποια πράγματα, το οποίο ήταν σε διαβούλευση, τελείωσε η διαβούλευση, έχει ελλείψεις, θα διορθωθεί, θα κατατεθεί να ψηφιστεί. Όλο αυτό είναι και πάλι λίγο απίστευτο, γιατί είναι βαθιά λίγο το ζήτημα, αλλά θα πρέπει να ψηφιστεί ο νόμος μέχρι τις 25 Μαΐου και αυτή τη στιγμή δεν έχει καν κατατεθεί στη Βουλή. Θα δούμε τι θα γίνει. Οπότε αυτά ήταν κάποιες παρατηρήσεις που θέλω να κάνω σε σχέση με αυτά που πρόθηκα πριν. Πάμε λοιπόν στο θέμα μας. Στα πολλά και ενδιαφέροντα που είπε ο Κωνσταντίνος ήταν ότι ο GDPR δεν είναι μόνος του. Ανέφερε την οδηγία του privacy. Στην ουσία, αυτό που ο περισσότερο κόσμο δεν ξέρει και είναι πολύ ενδιαφέρον με όσου ασχολούνται ειδικά με τεχνολογία, είναι ο GDPR, το G σημαίνει General. Οπότε είναι ένα γενικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων. Αυτό πάει να πει ότι θα υπάρξουν και ειδικότεροι κανόνες, αυτό που στα αγγλικά λέμε λέξη specialis, δηλαδή ειδικοί νόμοι για επιμέρους διαδικασίες. Αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι οδηγία και όχι κανονισμός, το τέστην έχει εφαρμοστεί νόμος στην Ελλάδα. Ο οποίος είναι για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Τι εννοούμε ηλεκτρονικές επικοινωνίες, mail και ούτω καθεξής, email, newsletter, αυτά που τους ενδιαφέρουν, cookies, είναι ο γνωστός cookie νόμος, ο οποίος υπάρχει σχεδιασμός, ο αρχικός σχεδιασμός ήταν ο e-privacy, ο οποίος και αυτός ήταν ο κανονισμός, να ψηφιστεί και να ισχύσει μαζί με το GDPR. Wishful thinking, που λέγουμε στο χωριό μου, δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει αυτό γιατί αφορά και μπλέκει άμεσα όλους τους κολοσσούς που διακινούν δεδομένα, είτε αυτό λέγεται WhatsApp, είτε λέγεται Skype, είτε λέγεται οποιαδήποτε εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή η παρουσίαση θα αφορά και το GDPR, που αρχίζει να ισχύει από 25 Μαΐου, no matter what, παρένθεση 25 Μαΐου είναι Παρασκευή, 28 είναι το Αγίου Πνεύματος, οπότε μην τρελαίνεστε. Και ο e-privacy, ο οποίος είναι ο κανονισμός που θα ψηφιστεί. Όταν ψηφιστεί. Το θέμα λοιπόν με τους δύο είναι το θέμα της συγκατάθεσης. Με αυτό το όχι πολύ πετυχημένο χιούμορ που έκανα, ότι ας κάνουμε τη συγκατάθεση και πάλι μεγάλη. Η συγκατάθεση, καταρχάς, το πρώτο που προσέρχεται είναι τι είναι η συγκατάθεση. Ακούτε consent, opt-in, opt-out, soft opt-in. Τι είναι η συγκατάθεση. Στην πράξη, η συγκατάθεση είναι μία από τις έξι νομικές βάσεις εξεργασίας δεδομένων.
Με πάρα πολύ απλά και κατανοητά λόγια, η επεξεργασία δεδομένων, η προστασία δεδομένων μάλλον, να το πάρουμε έτσι, η προστασία δεδομένων είναι αυτό που λέμε θεμελιώδες δικαίωμα. Δηλαδή προβλέπεται σε κείμενα όπως είναι η ΕΣΔΑ, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων Ανθρώπου, δηλαδή, ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων, σε κείμενα υπερνομοθετικής ισχύως, τα οποία είναι διεθνή. Άρα είναι ένα δικαίωμα το οποίο είναι θεμελιώδες και άρα καταρχήν θα πρέπει να έχετε στο νου σας ότι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων απαγορεύεται. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται με βάση συγκεκριμένες νομικές βάσεις. Ο GDPR έχει 6 τέτοιες βάσεις. Μία από αυτές είναι η συγκατάθεση. Οι υπόλοιπες είναι η σύμβαση, η έννοια υποχρέωση, το έννοιο συμφέρον, το δημόσιο συμφέρον και το ζωτικό συμφέρον. Τα λέω γραμματικά, είναι πολύ πιο μακροσκελή η τίτλη. Είναι εξαιρετικά χρήσιμο να το γνωρίζετε αυτό. Και είναι εξαιρετικά χρήσιμο γιατί οι περισσότεροι πιστεύουν ότι για να επεξεργαστώ δεδομένα πρέπει να έχω συγκατάθεση. Αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Η συγκατάθεση είναι πάντα χρήσιμο και πάντα συνιστάται να συνοδεύει σαν νομική βάση, είτε αποκλειστικά είτε όχι. Απλά όπως θα δούμε, έχει πολλές ιδιαιτερότητες οι οποίες την καθιστούν κάπως δύσκολη. Άρα η συγκατάθεση, για εισαγωγικό, να πούμε ότι είναι μία από τις 6 νομικές βάσεις για την βάση την οποία μπορεί να επεξεργάζεται κάποιος νόμιμα δεδομένων. Η επόρρεια λοιπόν είναι ότι είναι OK, αλλά τι είναι η συγκατάθεση, πέρα από μία νομική βάση που δεν σας λέει απολύτως τίποτα. Ο ορισμός που δίνει ο κανονισμός είναι έλεξη βουλήσεως, δηλαδή να δείχνει ότι θέλω κάτι, σε απλά υλικά, η οποία πρέπει να είναι ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή, εν πλήρη επιγνώση, αυτές είναι οι ελληνικές μεταφράσεις, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων, υποκείμενο των δεδομένων είναι αυτός το οποίο τα δεδομένα επεξεργάζονται προφανώς, είχαν επεξεργασίες, εκδηλώνει ότι συμφωνεί με δήλωση αυτή θετική ενέργεια, θα τα αναλύσουμε όλα αυτά, να αποτελέσουν το κείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα που τον αφορούν. Άρα, με απλά λόγια, η συγκατάθεση είναι το OK που δίνω εγώ που, είναι, που ανήκουν τα δεδομένα σε αυτόν που θα τα επεξεργαστεί προκειμένου να τα επεξεργαστεί. Δεν είναι όμως τόσο απλά τα πράγματα γιατί αυτό το OK έχει πολλές παραμέτρους. Ας πάρουμε ένα-ένα. Δήλωση ή σαφής θετική ενέργεια. Πολύ σωστά ανέφερε πριν ο Κωνσταντίνος για τα predict κουτιά και για να μιλάμε και με πρακτικά παραδείγματα. Ο κανονισμός αναφέρει συγκεκριμένα ότι η συγκατάθεση δεν μπορεί να προκύπτει ούτε από σιωπή, ούτε από αδράνεια, ούτε από προσυμπληρωμένα τετραγωνίδια. Εάν δηλαδή έχετε ότι σε κάποιον θέλετε να πάρετε τη συγκατάθεση του κατά την ολοκλήρωση, ας πούμε, μιας συναλλαγής την οποία ανέχει στην ιστοσελίδα σας, τα τετραγωνίδια δεν μπορούν σε καμία των περιπτώσεων να είναι προσυμπληρωμένα. Θα πρέπει να δείχνει σαφή θετική ενέργεια, δηλαδή να πάει και να το κάνει ο ίδιος. Θα πρέπει να είναι ελεύθερη. Τι σημαίνει να είναι ελεύθερη? Θα πρέπει ότι θα πρέπει να είναι διακριτή από άλλα θέματα, δηλαδή δεν μπορείς να του λες του άλλου ότι θα επεξεργαστώ τα δεδομένα σου γι' αυτό ή αυτόν τον λόγο και τους παρέχω αυτή την υπηρεσία με ένα ακατέβατο νομικό κείμενο και κάπου εκεί μέσα να αναφέρεις ότι θα έχεις και τη συγκατάθεσή του. Και φυσικά δεν μπορεί να είναι προϋπόθεση για την εκτέλεση της σύμβασης εκτός και ένα απολύτως απαραίτητο. Πρέπει να είναι συγκεκριμένη, του τέστην δεν δίνουμε συγκατάθεση blank, δηλαδή δεν είναι μια λευκή επιταγή την οποία τη δίνω και κάτι ό,τι θέλεις μαζί σου. Πρέπει να είναι για συγκεκριμένους σκοπούς επεξεργασίας και αν αυτοί διαφέρουν μεταξύ τους, του τέστην εάν ένας σκοπός επεξεργασίας μπορεί να είναι το να ολοκληρώσουμε μια συναλλαγή και ένας άλλος σκοπός επεξεργασίας μπορεί να είναι το να βελτιώσω εγώ τις υπηρεσίες μου, τότε θα πρέπει η συγκατάθεση να δίνεται ξεχωριστά για τον κάθε σκοπό της επεξεργασίας. Εν πλήρη επιγνώση σημαίνει ότι θα πρέπει το υποκείμενο για να πει το OK να έχει πληροφορίες οι οποίες είναι με σαφή και απλή γλώσσα. Ενθαρρύνει μάλιστα ο κανονισμός να υπάρχουν κατά την ενημέρωση προτυποποιημένα εικονίδια, το οποίο είδα περιπτώσει ότι το έκανε το eBay. Δηλαδή, όταν στον άλλον εξηγείς το τι κάνεις, είναι αυτό που είπες explain like I'm fine. Η λογική είναι ότι θα πρέπει όμως να καταλαβαίνει το τι θα κάνεις με τα δεδομένα του χωρίς ειδική ορολογία και με όσο το δυνατόν πιο απλή γλώσσα. Επίσης, σε κάθε περίπτωση, μήνυμα στοιχείο είναι η ταυτότητα, δηλαδή το ποιος είναι αυτός που θα επεξεργαστεί και ποιοι είναι οι σκοποί για τους οποίους επεξεργάζεται τα δεδομένα. Η συγκατάθεση μπορεί να παρέχεται γραπτός, δηλαδή να υπογράφεται μια σύμβαση που θα λέει ναι, συνενώ, ηλεκτρονικός, συμπληρώνοντας μια online format κάπου σε ένα κουμπί, ή προφορικά. Προφορικά θα μου πείτε πού. Προφορικά, όταν παίρνετε μια υπηρεσία και σας λέει ότι σας ενημερώνουμε ότι για λόγους βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών η κλήση σας θα υπογραφηθεί. Μεγάλη κουβέντα το αν αυτή η σιωπή, γιατί δεν, έχετε, δεν λέτε ναι, θέλω να συνεχίσω. Αυτή η σιωπή τέλος πάντων οδηγεί σε πρακτικά συγκατάθεση.
Και φυσικά είναι ελεύθερα ανακλητή, το οποίο θα πει ότι όσο εύκολα λέω ότι ναι, είναι ok να επεξεργάζεσαι τα δεδομένα μου, αλλά τόσο εύκολο θα πρέπει να είναι να πω ότι όχι, θέλω να σταματήσει να επεξεργάζεσαι τα δεδομένα μου. Και το κυριότερο όλο, το οποίο είναι και αυτό που λέγατε με τη φόρμα, που είναι must, κατά την άποψή μου, θα γίνει, είναι ότι η απόδειξη της ύπαρξης κατάθεσης βαραίνει τον υπεύθυνο. Με πολύ απλά λόγια, θα πρέπει να υπάρχει ενός είδους φόρμα, αυτό θεωρείται τουλάχιστον best practice τώρα, να υπάρχει μια φόρμα που να λέει ποιος, πότε και από ποιον, με ποια IP ιδανικά και σε ποια εκδοχή των όρων χρήσης έδωσε τη συγκατάθεσή του. Πολύ γρήγορα θα περάσουμε λίγο τις ειδικές περιπτώσεις συγκατάθεσης, γιατί για να γίνει λίγο κατανοητό το πλαίσιο, ότι ισχύουν διαφορετικοί όροι όταν τη συγκατάθεση είναι ανήλικος. Γιατί, όπως είναι σαφές, ένας ανήλικος θα πρέπει να λαμβάνει ακόμα πιο απλή ενημέρωση και θα πρέπει να προστατεύεται και περισσότερο. Κάτι το οποίο ακούστηκε και τις προάλλες στον τύπο είναι ότι το WhatsApp θα απαγορεύσει την υπηρεσία του σε άτομα κάτω των 16 ετών. Ο λόγος που το κάνει αυτό είναι ότι εάν θέλει να την παρέχει σε άτομα κάτω από εκείνη την ηλικία με βάση τις προβλέψεις του κανονισμού, θα πρέπει να έχει το OK των γονιών, το οποίο θα είναι πραγματικά στοίχημα να δούμε πώς θα καταφέρει πρακτικά να αποδεικνύει μια υπηρεσία online ότι έχει το OK του γονιού και πώς αποδεικνύει ότι είναι και γονιός του στην πράξη. Στην κατάθεση είναι δύσκολο να υπάρξει όταν υπάρχει σαφής ανισότητα, δηλαδή το δημόσιο όταν επεξεργάζεται δεδομένα, όπως είπε πριν πολύ σωστά ο Κωνσταντίνος, ότι επεξεργάζονται δεδομένα για φορολογικούς σκοπούς, παραδείγματος χάρη. Αυτό είναι δημόσιο συμφέρον, δεν είναι συγκατάθεση, δεν είναι γνήσιο γιατί είναι πολύ ανισομερή η σχέση. Το ίδιο ισχύει και για τους εργαζόμενους. Εάν δεν μπορώ να υπογράψω μια σύμβαση εργασίας, μάλλον εάν δίνω το OK μου γιατί η δάλωση που δεν θα με προσλάβετε, τότε η συγκατάθεση δεν είναι και τόσο ελεύθερη. Και φυσικά διαφορετικοί κανόνες για τις ειδικές κατηγορίες δεδομένων, αυτά τα οποία ίσως να γνωρίζετε σαν ευαίσθητα, τα οποία αφορούν στην υγεία, τα βιομετρικά, πολιτικές πεποιθήσεις, φιλοσοφικές και όλα αυτά. Εκεί στην κατάθεση υπάρχουν ακόμα πιο αυστηροί όροι. Το έβαλα αυτό από κάτω γιατί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τις μεταφράσεις των κανονισμών. Ο κανονισμός στο digital κείμενο είναι στα αγγλικά. Η λέξη την οποία αναφέρει σαν ρητή ο ελληνικός κανονισμός, στα αγγλικά είναι unambiguous. Okay. Επέλεξαν το να μεταφράσουμε σε RT. Κατά την άποψή μου, ασφαλμένα. Θα έπρεπε να είναι αδιαφεσβήτητη, προφανώς. Αυτό που σημαίνει το ambiguous. Και αυτό γεννά ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, γιατί το explicit, που είναι η κανονική μετάφραση του RT, την προβλέπει σαν εξτρά δικλείδα ασφαλείας στις ειδικές κατηγορίες δεδομένων. Αυτό δημιουργεί ένα ερμηνευτικό πρόβλημα. Και το RT και έγγραφη είναι γιατί ο Έλληνας νομοθέτης το πήγε ένα βήμα παρακάτω, έχει το δικαίωμα να το κάνει. Και αυτή τη στιγμή για τα δεδομένα υγείας, δηλαδή τα δεδομένα που εξεργάζονται τα νοσοκομεία, η συγκατάθεση πρέπει να είναι έγγραφη, ούτε στην όχι ηλεκτρονική. Πάμε στα πρακτικά ζητήματα, γιατί βλέπω ότι έχετε αρχίσει και βαριέστε λίγο. Λοιπόν, η πρώτη πρακτική ερώτηση που κάνουν οι περισσότεροι πελάτες είναι ότι έχω μία newsletter list, η οποία έχει 250.000 email, τα οποία έχουν συλλέξει από πολύ σκοτεινές πηγές. Τι γίνεται με την λίστα των email αυτών, τι γίνεται με τις λίστες οι οποίες υπάρχουν ήδη. Είναι ένα ζήτημα το οποίο καταρχάς του κάνει address, το απευθύνεται, το λαμβάνει υπόψη ο κανονισμός και λέει ότι στις αιτιολογικές του σκέψεις, όταν η επεξεργασία βασίζεται στην κατάθεση, που τέστηκε, αν έχω μια λίστα με ανθρώπους που δεν ήταν πελάτες μου, θα το δούμε μετά αυτό, είναι μια λίστα με ανθρώπους που μου είπαν ότι είναι OK να μου στέλνει newsletter, και η συγκατάθεση έχει ληφθεί πριν τις 25 Μαΐου, προηγούμενο καθεστώς, δεν απαιτείται καινούργια συγκατάθεση, εφόσον βέβαια ο τρόπος με τον οποίο είχε ληφθεί η συγκατάθεση ήταν σύμφωνος με τους όρους του GDPR. Πολύ συνοπτικά για να μην ξαναπάμε ποιοι είναι οι όροι του GDPR, θα δούμε ότι στο γράφημα είναι αυτά. Τι πρέπει να είναι και τι δεν πρέπει να είναι μια συγκατάθεση. Αυτά που είπαμε πριν για σαφή θετική δήλωση κτλ. Εάν λοιπόν σκεφτεί κανείς το ποιοι όροι ισχύουν για το να μπορεί η συγκατάθεση να θεωρηθεί ότι έχει ληφθεί νόμιμα, αυτή είναι η λογική του αντίδραση. Οι πιθανότητες να έχετε λάβει συγκατάθεση με το προηγούμενο καθεστώς, με τρόπο που να συνάδει με το καινούργιο, είναι κοντά στο μηδέν. Πάμε όμως σε ένα άλλο πρακτικό ζήτημα, το οποίο θα σας απασχολεί πολύ λογικά και σαν άτομα που δραστηριοποιήσετε online, είναι τι ισχύει για την άμεση εμπορική πρόωθηση, το direct marketing, newsletter, τηλεφωνικές κλήσεις και ό,τι καθεξής. Απαγορεύεται? Η απάντηση είναι εξαιρετικά σύνθετη και θα πω ότι απαραίτητα όχι, γιατί είναι πολύ σημαντική η διάκριση της νομικής βάσης. Τι εννοούμε νομική βάση? Ο κανονισμός ρητά λέει ότι για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, με πολύ απλά λόγια για να στέλνετε ένα newsletter στον πελάτη σας, θα πρέπει να, μάλλον μπορείτε να το βασίζετε στο έννομο συμφέρον και όχι στη συγκατάθεση.
Αυτό δημιουργεί μια άλλη διαδικασία του testing. Εάν κάποιος κάνει συναλλαγή στο site σας, μπει σε μια ιστοσελίδα και αγοράσει ένα προϊόν ή εκδηλώσει ενδιαφέρον για μια υπηρεσία την οποία παρέχεται ή γραφτεί, αυτόματα σας παρέχεται η δυνατότητα να επικοινωνείτε μαζί του εμπορικά χωρίς τη συγκατάθεση. Θεωρητικά. Γιατί θα είναι το ένομο συμφέρον της επιχείρησής σας ότι αυτός έχει αγοράσει το Α προϊόν, οπότε μπορώ να του προτείνω το Β, το Γ, το Δ. Ποια είναι η προϋπόθεση σε κάθε βήμα της διαδρομής να του δίνω τη δυνατότητα να διαγραφεί από αυτή τη λίστα του testing, unsubscribe button, αλλά σοβαρό unsubscribe button. Γιατί αν έχετε τρεις λίστες για διαφορετικά εκ προϊόντων π.χ. και πάει και απεγγραφεί από τη μία, θα πρέπει να ενημερώνονται και οι άλλες δύο. Αυτό δεν ισχύει για ανθρώπους που δεν είναι ήδη πελάτες. Δυστυχώς, σε αυτούς ισχύει απαρεκκλήτως η συγκατάθεση. Θα πρέπει δηλαδή να έχετε την προηγούμενη συγκατάθεσή τους για να τους στέλνετε email, ή βάλες που δεν είναι ενώνυμα. Και πολύ μεγάλο, πολύ σημαντικός παράγοντας είναι και το εάν οι υπηρεσίες οι οποίες διαφημίζετε είναι δικές σας ή αν πρόκειται για ένα email το οποίο παραχωρείται σε έναν τρίτο και διαφημίζει αυτός τις υπηρεσίες τους στις δικές σας λίστες. Και φτάνουμε λοιπόν στο e-privacy. Εάν σας φαινόταν ότι το καθεστώς ήδη δεν είναι αρκετά απλό, με το e-privacy έρχεται και γίνεται ακόμα χειρότερο. Καταρχάς, σε λίγα λόγια, είναι πολύ λιγότερο διάσημο, δεν το ξέρει σχεδόν κανένας, αλλά είναι εξαιρετικά χρήσιμος ακριβώς γιατί αφορά τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Καλύπτει πάρα πολλά ζητήματα και για πρώτη φορά επεκτείνεται σε ίδια επικοινωνία τα οποία πιο πριν ήταν αυτό που λέμε unregulated. Δεν υπήρχε χρησιμικό πλαίσιο. Π.χ. για διαφήμιση μέσω WhatsApp, για διαφήμιση μέσω Viber, για πράγματα τα οποία ήδη ήταν regulated όπως είναι email, spam, SMS, καλύπτει τις υπηρεσίες VoIP, Skype δηλαδή, καλύπτει τα cookies, είναι ένα τεράστιο ζήτημα από μόνο και φυσικά καλύπτει και τις επικοινωνίες μέσω social media. Για τον ορισμό της συγκατάθεσης, αυτός ο ειδικότερος, όπως είπαμε, κανονισμός, είναι πιο συγκεκριμένος από το GDPR, άρα και αυξημένης ισχύως για αυτά τα οποία ορίζει, παρακολουθεί το GDPR. Άρα το ότι είναι συγκατάθεση σύμφωνα με αυτόν τον κανονισμό ισχύουν τα ίδια τα οποία ισχύουν και το GDPR, τα πολύ απλά που είπαμε πριν. Και ως προς το τι εννοείται ως άμεση εμπορική προώθηση, πρακτικά τα πάντα. Αστερίσκους. Δεν έχει σημασία εάν η υπηρεσία που παρέχεται δεν έχει αντίτιμο. Εάν δηλαδή παρέχετε μια υπηρεσία όπως είπε ο κύριος πριν, ότι εγώ το μόνο που του ζητάω είναι ένα email, όπως και δεν έχει σημασία αν είστε μη κερδοσκοπική οργάνωση, δεν έχει σημασία αν είστε πολιτικός οργανισμός. Οι κανόνες αυτοί ισχύουν για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες οριζόντια, τουλάχιστον κατά κανόνα. Και πάμε στο εξαιρετικά πιο σύνθετο και ενδιαφέρον ζήτημα, το οποίο ο Τάκης με παίρνει κάθε τρίτη μέρα και με ρωτάει κάτι σχετικό με τα cookies. Για το GDPR και το e-privacy και το ποιο είναι το ισχύον καθεστώς με τα cookies. Όπως είπαμε, το e-privacy, η μην οδηγία e-privacy, όχι ο κανονισμός που θα ψηφιστεί, είναι γνωστός σαν ο νόμος των cookies, cookie law. Γιατί είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά διέπει τη λειτουργία τους. Τι ισχύει, όπως είπαμε πριν, άλλη οδηγία, άλλο κανονισμός. Ο κανονισμός δεν χρειάζεται εθνική νομοθεσία, η οδηγία χρειάζεται. Η ελληνική νομοθεσία που διέπει αυτά είναι το 3471-2006 για όποιον ενδιαφέρεται. Με βάση αυτή την οδηγία, που έχει μετατραπεί σε νόμο, στην ουσία οι cookies χρειάζονται τη συγκατάθεση του χρήστη. Η οποία συγκατάθεση πρέπει να προέρχεται με παρόμοιους όρους του GDPR, δηλαδή θα πρέπει να είναι σαφώς ενημερωμένος και σε αρκετά μεγάλο βαθμό για το τι κάνουν αυτά τα cookies τα οποία πάτε να προεγκαταστήσετε. Ενημέρωση έχει ερμηνευθεί, έχει γίνει κοινώς δεκτό ότι ικανοποιείται μέσω ενός cookie notification pop-up. Fun fact, αυτό έχει ψηφιστεί το 2011. Μέχρι το 2013 είχαν 4 ιστοσελίδες όλο το ελληνικό διαδίκτυο cookies. Έκανε μια καμπάνια η αρχή προστασίας και άρχισε και χτύπησε ένα-δύο πρόστιμα. Ξαφνικά όλο το ελληνικό διαδίκτυο γέμισε με cookies. Υπήρχαν κάποιες εξαιρέσεις για αυτά τα πράγματα. Δηλαδή υπάρχουν εξαιρέσεις για cookies τα οποία είναι τεχνικά απαραίτητα. Παραδείγματος χάρη για τα session cookies, σχεδόν αποκλειστικά για first party cookies, για cookies δηλαδή τα οποία εγκαθιστάουν αυτός που έχει στη σελίδα σε αυτό που επισκέπτεται και όχι σε τρίτα τα οποία είναι π.χ. για λόγους marketing. Πολύ συνοπτικά κάποιες από τις εξαιρέσεις είναι session και persistent για αναγνώριση, για π.χ. αν έχετε e-shop για να αντιλαμβάνετε ποια είναι τα περιεχόμενα τα οποία έχει ήδη επιλέξει ο χρήστης, ποια γλώσσα έχει επιλέξει, για την ασφάλεια, εάν θέλετε και το load balancing να ελέγχετε τις προσπάθειες εισόδου και ούτω καθεξής, ή για social media, δηλαδή το να έχετε Facebook. Εκεί πέρα υπάρχει ένας τεράστιος αστερίσκος, γιατί υπάρχουν plugin τα οποία είναι πώς να το πω, είναι το μεγαλύτερο κερκόπορτα στο WordPress κατά όψη με τα plugins. Επειδή
σε αντίθεση με άλλους οργανισμούς με τους οποίους έχει τύχει να δουλέψει όπως το Drupal, υπάρχουν plugins τα οποία ξεκινάνε να προσφέρονται, δεν είναι όλα ότι είναι secure ή ότι θα συνεχίσουν να γίνονται update και να κρατιούνται ασφαλή. Και από την προσωπική μου εμπειρία, εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλη, αλλά έχω δουλέψει με κάποιες εταιρείες WordPress. Πολλές φορές επιλέγουμε ένα plugin το οποίο έτσι απλά για να μας βολεύει και να κάνει τη λειτουργικότητα που θέλουμε. Μετά από ένα διάστημα παραμένει πλήρως με support και είναι μια τεράστια πληγή στο, όσον αφορά στο security της σελίδας. Και φυσικά, last but not least, είναι τα analytics, το οποίο ισχύει για τα cookies τα οποία αφορούν δηλαδή στην ανάλυση της ψηφισιμότητας, σε cookies τα οποία κάνουν target advertising και σε cookies τα οποία προέρχονται από τρίτα μέρη και κάνουν ανάλυση των δεδομένων των επισκεπτών με σκοπό την περαιτέρω προώθηση. Άρα, με το μη καθεστώς, αυτό που πρέπει να ξέρετε για τα cookies είναι ότι ισχύει ό,τι και πριν με τα pop-up notification, ωστόσο, παίζει μεγάλο ρόλο το πόσο εμφανές είναι αυτό το pop-up. Δεν μπορείτε, έχετε σε κάποιες σελίδες που είναι μια τόση γραμμούλα η οποία είναι πάρα πολύ μικρή, θα πρέπει ο άλλος να αντιλαμβάνεται ότι γίνεται. Και το σημείο, δηλαδή δεν γίνεται να αρχίσει να περιηγείται στο site και μετά από λίγο να το εμφανίσετε. Κανονικά θα έπρεπε να είναι πριν ακόμα ξεκινήσει την περιήγηση. Αλλά δεν μπορείτε να το απαγορεύετε να περιηγηθεί στη σελίδα εάν δεν αποδεχτεί τα cookies, τα περίφημα cookie wars. Αυτά απαγορεύονται. Τώρα, με τον κανονισμό e-privacy, ο οποίος αντιχεί σε ισχύει το 19-20 Max, υπολογίζω, όλα αυτά αλλάζουν ριζικά. Το pop-up, cookie notification, ξεχάσετε τα, χαιρετήστε τα, δεν θα χρειαστείτε, δηλαδή αν είστε στη φάση που θέλετε να μιλήσετε ένα plugin, ξεχάσετε το, είναι πολύ κακή ιδέα για το μελλοντικό. 99% υποδοχή των cookies πρέπει να γίνει σε επίπεδο browser. Δηλαδή υπάρχουν browser settings για τα cookies τα οποία θέλετε να έχετε. Κατά κανόνα θα γίνονται αποδεκτά τα first party και όλα τα υπόλοιπα και από default δεν θα υπάρχει δυνατότητα για third party cookies. Θα μπορεί να τα ενεργοποιήσει φυσικά ο χρήστης, αλλά τα default friendly user settings θα πρέπει να μην τα έχουν ενεργοποιημένα. Τώρα, υπάρχει ειδική εξαίρεση για τη μέτρηση του κοινού. Η ελληνική αρχή, όχι να την καταλογήσω, αλλά έχει βγάλει απόφαση την οποία έκρινε ότι τα analytics, τα Google Analytics μια ιστορία χρειάζονται έγκριση από τον χρήστη για την κατάστασή του, το οποίο κατά άποψή μου και κατά άποψη των πιστεύω εδώ πέρα θα ήταν εγγενώς παράλογο. Αυτό λοιπόν το e-privacy στην πιο πρόσφατη βερσιόν που έχει εκδοθεί του παρακάμπτη, οι υπηρεσίες που αφορούν σε audience measuring, όσον αφορά εσάς, όχι την Google, όπως θα επεξεργάζεται την Google περαιτέρω, κατά κανόνα θα επιτρέπονται χωρίς να χρειάζεται κάποια έξτρα συγκατάθεση. Και φυσικά το ίδιο ισχύει για τυχόν cookies που χρειάζονται για σκοπούς security, security updates, για να αντιλαμβάνεστε ποια βερσιόν λογισμικού που χρησιμοποιείτε κ.ο.κ. Επίσης προβλέπεται που out of consent, δηλαδή από τη στιγμή που θα πεις ok, έχει κλείσει cookies μία φορά, δεν θα χρειάζεται να επανέλθει αυτό το μήνυμα ξανά και ξανά. Και όσον αφορά στα cookie walls που είπαμε και πριν, δεν είναι λύση αυτό. Δηλαδή, αν έχετε κάποιο πελάτη που σας πει ok, με που παίρνει σελίδα ο χρήστης μου, θέλω μία κατακόκκινη οθόνη που θα του λέει ότι χρησιμοποιώ αυτά τα cookies για να τη χρησιμοποιήσει, πρέπει να τα αποδεχτείς. Αυτό είναι παράνομη πρακτική και οι ευρωπαϊκές αρχές την αποφαρύνουν πολύ ενεργά. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Αυτά είχα πάνω κάτω να πω. Τώρα, επειδή για το IT, αν θέλετε πληροφορίες στα ελληνικά, έχουμε φτιάξει ένα site, ένα subsite στο Lospo, το οποίο είναι το site του GDPR. Είμαστε, έχουμε SSL certificate, που είμαστε εδώ. Έχουμε καλή πολιτική προστασία για το μέλλον και προσπαθούμε να τα λέμε όσο το δυνατόν πιο απλά, γιατί θέμα και στο πώς του κανονισμού δεν είναι να παίρνουμε πρόστιμα όπως είπε ο Στυπολάκης, είναι να καταλάβουμε ότι η ιδιωτικότητα είναι κάτι που μας αφορά, γιατί ακόμα και αν το βλέπουμε πολλές φορές σαν business, σε όλες τις άλλες πτυχές της ζωής μας είμαστε υποκείμενα με δεδομένων και θα πρέπει να τους συμπεριφερόμαστε με σεβασμό. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ερώτηση. Πρέπει να το μικρόφωνο. Καλησπέρα και εμένα. Μία ερώτηση που έχει να κάνει με το προηγούμενο session που είχαμε σχετικά με τα e-shop τα οποία θέλουν να κρατούν τα δεδομένα πελατών για στατιστικά στοιχεία, στατιστικούς λόγους, για εμπορικές πρακτικές. Εκεί τι γίνεται σχετικά με την αυτόματη διαγραφή των δεδομένων που απαιτεί ο GDPR ή ότι όταν ένα χρήστη θα θέλει να διαγράψει το δεδομένο. Δηλαδή, δεν θα πρέπει ένα e-shop να κρατάει στατιστικά στοιχεία των πελατών όσον αφορά πωλήσεις
ποιος πελάτης, ας πούμε, είχε τις περισσότερες πωλήσεις κλπ. Κλπ. Με αυτό τι γίνεται? Σας πω. Καταρχάς, αυτό που είπαμε πριν για την... να κάνουμε μια διάκριση. Η σημαντικότερη διάκριση που πρέπει να κάνετε είναι ο σκοπός με τον οποίο συλλέγονται τα δεδομένα και ποια είναι η βάση με την οποία τα συλλέγεται. Η διαγραφή για την οποία γίνεται πάρα πολύ λόγος. Ισχύει με περιορισμούς. Δεν είναι δηλαδή ότι αν εγώ έχω μια σύμβαση με την τράπεζα, δεν θυμάμαι ποιος το ανέφερε, που είναι πολύ σωστό. Αυτό, η νομική βάση είναι η σύμβαση, όχι η συγκατάθεση. Δεν μπορώ να ξυπνήσω ένα πρωί και να πω στην τράπεζα, θέλω να διαλάξω όλα τα δεδομένα. Ή αν, εάν έχετε σαν υποχρέωση, σαν επιχείρηση με βάση την απόφαση του ΣΤΕ, μπορεί να γυρίσει ένας προληπτικός έλεγχος μέχρι 5 χρόνια πίσω. Εάν μπορεί να ζητηθούν τα παραστατικά για αυτόν τον πελάτη, δεν μπορείτε να πει ότι άκου διέγραψε γιατί έχει ασκήσει το δικαίωμα διαγραφής. Οπότε, γενικά, δεν είναι ότι α, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα στη λήφη, σβήνονται όλα ελεύθερα. Ένα το πράγμα. Δεύτερον, όσον αφορά στα targeting και όλα αυτά που λέτε, έχει πρώτο μεγάλο ρόλο εάν είναι πράγματα τα οποία τα κάνετε εσείς ή αν τα κάνει κάποιος τρίτος για εσάς. Εάν τα κάνει κάποιος τρίτος για εσάς, συνολική απαγόρευση δεν είναι ότι υπάρχει, αλλά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό που σας δίνω σχετικά με την ενημέρωσή του. Θα πρέπει να το ξέρει, δεν μπορεί να ξαφνιάζεται το γεγονός ότι κάποιος άλλος θα εξεργάζεται. Και το κυριότερο είναι ότι θα πρέπει πάντα να ζυγίζεται, επειδή αυτά βασίζονται στο έντομο συμφέρον, δηλαδή στο συμφέρον της επιχείρησης, να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες, να βγάζει περισσότερα λεφτά κ.ο.κ. Αυτό όμως απαιτεί μια ζύγηση ανάμεσα στο πόσο invasive, στο πόσο, πόσο παραβιάζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του άλλου. Οπότε θέλει ένα ζύγισμα η όλη κατάσταση όταν καθιστάται τέτοια cookies. Ναι, αλλά αν ένας πελάτης απαιτεί στη διαγραφή του από το e-shop, εγώ μπορώ να την απαγορεύσω με βάση αυτά που λέτε? Τι εννοώ με διαγραφή του e-shop, να σταματήσει να είναι πελάτης σας? Ναι, στη διαγραφή των δεδομένων. Ναι, είναι λίγο σύμφωνο. Δηλαδή, αν εγώ έρθω και ζητήσω να διαγραφούν τα δεδομένα μου, το να κλείσω το λογαριασμό μου είναι ένα θέμα. Το να πω ότι διαγράψει όλα τα δεδομένα που με αφορούν και πάνε 5 χρόνια πίσω είναι άλλο θέμα. Ναι, αυτό δεν είναι ότι είναι GDPR όμω, διαγραφή όλων των δεδομένων εφόσον ο πελάτη το απαιτήσει. Θέλει αυτό. Υπάρχουν περιορισμοί. Δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα το οποίο είναι απόλυτο. Κανένα. Κανένα δικαίωμα. Ακόμα και το δικαίωμα στη ζωή, αν πει εσύ άλλο, δεν είναι απόλυτο. Είναι σύγκριση δικαιωμάτων. Από τη μία είναι το δικαίωμα του χρήστη να σταματήσουν να υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα και από τα άλλα είναι τα συμφέροντα τα οποία έχετε εσείς σαν επιχείρηση. Και όχι μόνο τα συμφέροντα και οι υποχρεώσεις. Δεν μπορείτε να διαγράψετε τα δεδομένα τα οποία αποδεικνύουν ότι έχουν γίνει συναλλαγές από την ιστοσελίδα σας. Μπορεί να τις ζητήσει μια φορολογική αρχή. Υπάρχει μια σειρά από λόγους, αυτό γι' αυτό σας εξήγησα ότι είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε ότι είναι διαφορετικές νομικές βάσεις. Η συγκατάθεση δεν είναι θέσφατο. Είναι πάντα καλό να υπάρχει, αλλά δεν είναι μόνη της. Μια δεύτερη ερώτηση σχετικά με το tracking που γίνεται στα e-shop με, με την εγκατάλειψη καλαθιού, tracking, πόσοι χρήστες βλέπουν τα προϊόντα και είναι σχετικό με το tracking, ας πούμε, ό,τι έχει να κάνει με tracking. Αυτό πώς το... αυτό δεν είναι προσωπικό δεδομένο και πώς θα αντιμετωπίζουν? Υπάρχει, κοιτάξτε, επί της αρχής αν αυτά τα πράγματα τα κάνετε με, τρόπο που να είναι πρώτον ο χρήστης ενήμερος. Δεύτερον, να μην γίνονται με, με αξιόπιστα μέσα, δηλαδή να μην είναι ένα plugin που να το κάνει αυτό με έκαψες, να είναι ένα αξιόπιστο plugin το οποίο εφαρμόζει κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές. Αυτό που κάνουμε τα review είναι εξαιρετικό, εξαιρετικά πρακτικό π.χ. του να εξασφαλίζουμε ένα επίπεδο compliance. Επί υποσυνθήκες θα έλεγα ότι μπορείτε να το κάνετε, αλλά η λογική που υπήρχε παλιά, που εγώ ας πούμε, και γι' αυτό ρωτάω και λίγο σε μεγαλύτερες εταιρείες. Έχω κινητό Huawei, έχω Android περιουσιακό, μπαίνω από Chrome και έχω και Gmail. Δηλαδή Google δεν υπάρχει κάτι που δεν ξέρει εμένα. Είχα πάει ένα ταξίδι στο εξωτερικό και απλά επειδή άνοιξε κάποια στιγμή τις υπηρεσίες του location, χωρίς καμία περαιτέρω ενημέρωση προς δοκία μου, από ό,τι έχω γυρίσει μου διαφημίσει συνέχεια το ίδιο μέρος. Αυτό προφανώς είναι σύνθετη επεξεργασία δεδομένων, είναι profile. Αν δηλαδή είναι σε τι βαθμό το κάνετε αυτό στην ιστοσελίδα σας. Αλλά επί της αρχής, αν είναι για να θυμάται ας πούμε τις προτιμήσεις στο καλάθι του ή να του συστήνεται σχετικά προϊόντα, επί της αρχής θα λέγω ότι επιτρέπεται εφόσον ενημερώνεται. Θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση, να γνωρίζει ότι η συμπεριφορά του εντός της ιστοσελίδας καταγράφεται με απλιστικό σκοπό την προώθηση παρόμοιων προϊόντων. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, κάθε, δεν υπάρχει αυτό, είναι πολύ ενδιαφέρον και πριν από Σαντίνο. Όλες οι ιστοσελίδες, όλα τα e-shops απαραίτητος πολιτικές προστασίας δεδομένων. Δεν νοείται, γιατί αυτό που πήρε και κάποιος κύριος ότι μπήκα στην ιστοσελίδα ανώνυμος, μπαίνει στην ιστοσελίδα με IP. Εκτός και αν μπαίνει χωρίς να γνωρίσει μια IP, η IP είναι προστασία δεδομένων.
είναι ψευδοποιημένο, το οποίο πάει να πει ότι χρειάζεται την παραγωγή, όπως και τα nicknames. Γι' αυτό το λόγο τα online identifiers είναι ψευδονυμοποιημένα μεν, αλλά εμπίπτουν στο κανονισμό. Εγώ γνωρίζοντας το Xcode και γκουγκλάροντάς το, μπορώ να βρω ποιος είναι. Το ίδιο ισχύει για πάρα πολλά ψευδόνυμα. Το ίδιο ισχύει για τις διευθύνσεις IP. Ξέρω μια διεύθυνση IP, αν είναι δυναμική και έχω και τα records του ΟΤΕ, θα μπορώ να την παραβάλω και να βρω σε ποια διεύθυνση IP και αυτή IP. Άρα έχουμε ξεχωρίσει το μέλλον. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για το οποίο είχαμε κάνει κάποια παιδάκια μπορώ να πω στο Infocom φέτος. Όσον αφορά τις business pages στα social media, τις ομάδες στα Facebook, όπου, ok, ο ανώτερος τέλος πάντων που βλέπω και αυτά είναι ο Facebook, Instagram, υπάρξαν DPO official. Κάποιος έχει επαγγελματική σελίδα. Θα πρέπει βάσει την νομοθεσία να δηλώσει και στο κοινό παιχνίδι και στους μελλοντικούς χρήστες και είναι η φύση της σελίδας του. Πώς κινείται, γιατί ακριβώς υπάρχει αυτή η σελίδα, όπως επίσης και στις ομάδες. Ήταν κάτι το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ. Αν πρέπει ο καθένας να έρθει στη σελίδα, τον αρχίσει ότι είμαι το τάδε ηλεκτρονικό κατάστημα, πουλάω από εκεί παπούτσια, ρούχα, αναρτώ διαφημίσεις, κάνω αναρτακά οικονομικά διαστήματα διαγωνισμού για το κοινό, τα δεδομένα σας τα χρησιμοποιώ έτσι. Υπάρχει μια αναγκαιότητα που πρέπει όντως να προβούμε όλοι όσοι έχουμε business pages, Twitter, Instagram, Facebook. Θα σας πω. Καταρχάς, πριν υπάρχει για τη συγκεκριμένη ερώτηση, υπάρχει υπόθεση στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το προηγούμενο καθεστώς, πριν ακόμα δηλαδή το GDPR. Και το ερώτημα είναι εάν αυτός που διαχειρίζεται μια σελίδα στο Facebook συγκεκριμένα είναι υπεύθυνος επεξεργασίας. Η υπεύθυνος επεξεργασίας είναι δηλαδή ότι ακριβώς έχει όλες αυτές τις υποχρεώσεις που είπατε. Ή αν θεωρείται εκτελών, δηλαδή ότι το Facebook είναι ο υπεύθυνος και αυτός απλά εκτελεί την επεξεργασία. Η γνωμοδότηση που πάρει σε αυτό εισαγγελέα για αυτή την υπόθεση είναι ότι είναι συνυπεύθυνος. Η άποψή μου είναι ότι 100% είναι συνυπεύθυνος και αυτή είναι η γνώμη που θα υπερισχύσει. Οπότε αυτό συνεπάγεται ότι ο administrator page Facebook είναι υπεύθυνος επεξεργασίας για όλα τα δεδομένα που σου λέει. Τι υποχρεώσεις έχει, ενημέρωση, ποιος είναι, για ποιο σκοπό σου λέει τα δεδομένα. Για πόσο χρόνο τα διατηρεί, ποιοι είναι οι σκοποί, αν θα υπάρχει περαιτέρω διαβίβασή τους, 100%. Δηλαδή, Facebook page το οποίο δεν παραπέμπει σε privacy policy από τον Σεπτέμβριο και μετά εκτιμώ ότι θα είναι παράνομο. Παράνομο. Θα είναι liable τέλος πάντων. Θα είναι πιθανό να έχει αξιώσει εναντίον του κάποιος. Θα πρέπει να ταυτοποιείται ποιος είναι ο άνθρωπος που διαχειρίζεται ή ποια είναι η εταιρεία που διαχειρίζεται. Θα πρέπει να παραπέμπει όπως είπα, να υπάρχει link. Υπάρχει ήδη χώρος στο Facebook, στα pages, υπάρχει χώρος στο οποίο δίνεται link προς την πολιτική προστασία δεδομένων της ιστοσελίδας. Οπότε η απάντηση είναι σαφέστατα και ναι, εφόσον έχει insights και έχει behavioral analysis και όλα αυτά, ανάλυση συμπεριφορών, ποιος έκανε like, ποια απόσταση έκανε like, ποιος σας αρέσει η σελίδα και ούτω καθεξής, είστε υπεύθυνοι επεξεργασίας και θα πρέπει να συμπεριφέρεστε αναλόγως. Και μεγάλη προσοχή στο αν ανατίθεται αυτό το έργο σε κάποιον. Εάν δηλαδή είναι η εταιρεία μου και έχω κάνει business page και τον αφέτω σε μια άλλη εταιρεία, εκεί πέρα έχουμε σύμβαση υπευθύνου εκτελούντος με όλα όσα τα οποία θα πρέπει να προβλέπουμε. Το testing δεν μπορείτε από το προσωπικό σας προφίλ να το κάνετε αυτό. Θα πρέπει να γίνεται μόνο από business manager. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως το Facebook από μόνο θα το σταματήσει αυτό. Δεν μπορείτε, ας πούμε, να χάνετε το κινητό σας, λέω, να το κλέψει κάποιος και κάποιος έτσι άκοβα να έχει πρόσβαση σε όλα τα business page τα οποία διαχειρίζεστε. Να κάνω μια επέκταση σε αυτό που σας είπα, γιατί πολλοί ας πούμε που έχουν ένα μικρό κατάστημα δεν αναθέτουν σε κάποιον πλέον να αναλάβει μια business σελίδα. Να ανοίγει μόνος του, βάζει και μια επιστοτική να κάνει καμιά χορηγούμενη διαφήμιση, δεν είναι κάτι σύνθετο πλέον, είναι κάτι το οποίο το μαθαίνει, το δείχνει και το κάνει. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση είναι ο ίδιος ο διαχειριστής, δεν κάνει ανάθεση. Αφού δηλαδή που έχει το κατάστημα του και έχει, θέλει να διαφημιστεί παραπάνω. Δημιουργεί την σελίδα αυτή. Θα πρέπει λοιπόν ο ίδιος να βάλει κάποιο κείμενο, να αναπτύσσει εφάπαξ τώρα πριν τις 25 Μαΐου και να παραπέμπει με link στα privacy του Facebook π.χ. ή στο Instagram. Στα privacy τα δικά σας, είναι συνυπεύθυνοι. Το Facebook έχει, εντάξει πάρω και τον λίγο στο μάτι του κυκλώνα, έχει πλήρες πολιτικές για την επεξεργασία δεδομένων. Η εμφάνιση κάνει μια υπερπλήρηση και γι' αυτό είναι τόσο μεγάλο που διαβάζει κανένας. Εσείς είστε ξεχωριστή υπόθεση. Εσείς θα πρέπει να παραπέμπετε στους όρους επεξεργασίας εκ μέρους σας των δεδομένων.
ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, εάν κάνετε διαγωνισμούς μέσω Facebook, εκ των όλων καν πρέπει να έχετε όρους με τους οποίους στέλνετε οι οργανισμοί. Και θα πρέπει να τηρείτε και τους κανόνες που έχει το Facebook. Γιατί βλέπω πολλούς, ας πούμε, που λένε ότι κάντε share, κάντε πάρει το φίλο σας και μπείτε στον διαγωνισμό. Αυτό απαγορεύεται με τους όρους που είναι στο Facebook. Και με βάση την προστασία δεδομένων πάλι θα έπρεπε να απαγορεύεται. Γιατί στην ουσία εξεργάζεται δεδομένα, βασικά υποκινείται μια εξεργασία δεδομένων χωρίς να έχετε εξασφαλισμένη την συγκατάθεση αυτού που δέχεται το τάδε. Οπότε τέτοιες πρακτικές, μακροπρόθεσμα σίγουρα θα εγκαταλειφθούν γενικά. Άποψή μου είναι ότι το ίδιο το Facebook θα λάβει κατάλληλα μέτρα για να τις περιορίσει. Οπότε η απάντηση είναι ναι, χρειάζεται privacy policy, πρέπει να δείτε link στο Facebook για την στη σελίδα σας. Καταρχήν, ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Θα επαναλάβω την ερώτηση που έκανα προηγουμένως στο Nextcon. Έχω ένα WordPress site, έχει μόνο ανοιχτά τα comment, έχουμε ένα άρθρο, έχω δημοσίευση το άρθρο και από κάτω 10 μέρες επίσης έχουν αυτή τη σχόλια, θέλω τα απαντήσεις κλπ. Ένας από αυτούς μου ζητάει να διαγράψω τα δεδομένα του, ok. Το περιεχόμενο όμως το ίδιο, σε ένα από τα comment, προσδίδει κάποια χαρακτηριστικά, δηλαδή μπορείτε να φέρει το εξής, σου πάω παράδειγμα. Στην εταιρεία που εργάζομαι, την Τάδε, οπότε τα αυτοκίνητα αμέσως, γίνεται αυτό και αυτό και αυτό και εγώ ξέρω ότι γίνεται το άλλο. Εγώ μπαίνω, ζητάει αυτός να σβήσουμε τα δεδομένα, το σβήνω. Το comment θα το κάνω. Δηλαδή, αποτελεί προσωπικό δεδομένο, το οποίο προσδίδει ταυτότητα, και ιδιότητα και πράξη. Καταρχάς, ναι, οπωσδήποτε αποτελεί. Δηλαδή, το σχόλιο θα μπορούσε σε κάθε περίπτωση να αποτελεί προσωπικό δεδομένο. Ακόμα και αν δεν γράφει κάτι τέτοιο. Ακόμα και αν γράφει ότι ο Βασίλης Δευκατζούλης έχει 29 χρονών και εμείς είμαστε Συριανοί. Αυτό είναι ξεχάσει το προσωπικό δεδομένο. Ωστόσο, αυτό δεν είναι το επικίνδυνο. Το ακόμα πιο επικίνδυνο που υπάρχει υπόθεση στον Άριο Πάγο στην Ελλάδα και υπάρχει υπόθεση, εάν το σχόλιο του έγραφε ότι ο Βασίλης Δευκατζούλης είναι κλέφτης και ληστής. Εσείς τι θα κάνετε, θα αφήσετε πάλι ένα τέτοιο σχόλιο χωρίς να γνωρίζετε. Δηλαδή, η υποβολή σχολείων από ανώνυμους για τον εξαρτητή αυτόν που διαχειρίζεται τη σελίδα είναι οριακά αυτοκτονία, αν τα γίνει κιόλα. Ωραία. Στην περίπτωση που ανέφερα, θα το είχα σβήσει έτσι κι αλλιώ υπήρχε και δεν υπήρχε το DNA, γιατί ήταν η ώρα που είχα θέσει εγώ προ τα άλλα. Μιλάμε τώρα για τη στιγμονιστή, για μια συζήτηση που παρότι ζήτησε να διαγραφεί κάτι που δεν ήταν. Δεν είναι περίεργο αν ήταν επώνυμος την ώρα που το άφησε, τώρα επειδή είναι ανημάρες πλέον, παραμένει κάτι που τον χαρακτηρίζει. Μπορεί, ας πούμε, δεν υπάρχει μια ιόρυση αυτό. Είναι σε σύλλογη πάλι. Όλα αυτά τα δικαιώματα που προβλέπουν στην GDPR, τα εγγραφή κτλ. Μπορεί να υπάρξουν σύγκρουση μεταξύ τους. Τι εννοώ σε σύγκρουση. Μπορεί να έρθει αυτό που το υπέβαλε το σχολείο και να πει διαγράψει το ότι το επέβαλα εγώ. Και να το πει OK και να έρθει ο άλλος που έχει τη στοιχομηθεία μαζί του και να πει εγώ θέλω να του κάνω αγωγή και ας πω ότι το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας, οπότε μην το διαγράψεις, γιατί το θέλω σαν αποδεκτικό μέσο για να το κάνω μήνυση. Οπότε ναι, θα έλεγα ότι... Αυτό, ναι, δεν υπάρχει, ναι ή όχι. Αναλόγως το περιεχόμενο του σχολείου. Καλησπέρα. Δεν είμαι εδώ από την αρχή, οπότε δεν το άκουσα. Γράφει την πολιτική έκκληση, την πολιτική προσωπικών δεδομένων μόνοι μας. Υπάρχουν templates της πολιτικής προσωπικών δεδομένων. Τι γράφουμε μόνοι μας, εγώ θέλω να κρατάω αυτό και αυτά και αυτά, θέλω να το ξέρεις. Θέλω να πω πρακτικά. Το γράφω μόνος μου το site, ας πούμε. Δεν είμαι developer. Και γράφω μια σελίδα και λέω, λοιπόν, η πολιτική μου ακύρωση είναι αυτή. Υπάρχουν templates πολιτικής ακύρωσης. Που τα βρίσκω. Ορίζω μόνος μου ότι είναι η πολιτική ακύρωση και μετά ποιος καταγράφει την πολιτική ακύρωση που εγώ έχω αγοράσει, ώστε αν μετά εγώ συλλέξω τα στοιχεία σας, μπορώ μετά μόνος μου να πάω να αλλάξω και να είμαι καλυμμένος με πιο καλό όρος από ό,τι εσύ έχεις την συμφωνήσει.
Αυτό είναι δύο διαφορετικά έργα. Καταρχάς, η πολιτική ακυρώση δεν έχει σχέση με τα δεδομένα. Είναι όλη η κρίση της σελίδας, όλη η συναλλαγών. Τότε, αν μιλάμε για την πολιτική προστασία των δεδομένων, αυτό που είπα και πριν για την καταγραφή της εγκατάστασης και το οποίο θα γίνει τώρα, δεν ξέρω αν θα γίνει συμβαίνει, δεν μπορεί. Γενικά, θα πρέπει να υπάρχει η ΕΕΚ, ας πούμε, την ώρα που δίνει τη συγκατάθεση. Πείτε ότι καταγράφει τη συγκατάθεση, αυτά τα tick box που λέγαμε. Αυτό που είπα πριν είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει link, permalink, προς τη συγκεκριμένη εκδοχή των όρων χρήση που αποδεχτήκατε. Ήδη μεγάλες σελίδες τύπου Airbnb και τέτοιοι κρατάνε τα revisions και λένε ότι αυτή η πολιτική ισχύει τότε, αυτή η πολιτική ισχύει τότε κτλ. Αυτό θα είναι απαραίτητο στο μέλλον, 100% για την κάθε εκδοχή. Ακριβώς εσείς έχετε τη δυνατότητα να πάτε να το αλλάξετε, ισχύει σε μεγάλο βαθμό αυτό. Τώρα, εξ όσων γνωρίζω, δεν έχει φτάσει σε ελληνικό δικαστήριο από τέτοια απόφαση, τέτοια υπόθεση. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί ακόμα και σκρίνεις ότι να έχει τραβήξει ο άλλος, ok, είναι πολύ εύκολο να παραποιηθεί. Και ακόμα και οι υπηρεσίες που ενδεχομένως μπορούν να το πιστοποιήσουν αυτό, ξέρω εγώ, κανένα web archive και κάποια ενδεχομένως κανένα timestamp κλπ. Πάλι όλα είναι στο πλαίσιο, ένα αποδεκτικό μέσο, είναι ελεύθερα θα εκτιμηθεί από το δικαστήριο, εάν αυτό σας καλύπτει στο αυτό το σκέλος ερώτηση. Τώρα, ας πούμε στα πρότυπα, ο κανονισμός θέτει ένα μήνυμο πραγμάτων τα οποία πρέπει, για τα οποία πρέπει να ενημερώνεται ένα επικείμενο δεδομένο. Μεταξύ των οποίων είναι το άρθρο 13 για αυτό που συλλέγεται με θέση των δεδομένων. Από το υποκείμενο. Μεταξύ των τα στοιχεία της επιχείρησης, σκοπούς της εξεργασίας, υπάρχουν πράγματα. Εγώ, όπως το είχαμε συζητήσει σε ένα παλιότερο event, και το λέω τώρα με μια όχι ικανοποίηση, δεν πρέπει να πηγαίνετε να αντιγράφετε όρους χρήσης από άλλες ιστοσελίδες. Και δεν το λέω δεν πρέπει, γιατί θα πρέπει να πληρώσετε την ώρα να το κάνει. Εάν μπορείτε και θεωρείτε ασφαλώς που έχω κάνει μόνο σας, κάντε το. Αλλά δεν μπορείτε να τους παίρνετε copy-paste, γιατί για τον πολύ απλό λόγο ότι κατά πάσα πιθανότητα οι όροι του αλλού θα είναι λάθος. Δηλαδή είχα έναν άνθρωπο που συνεργάζομαι, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες hosting. Και μου λέει θα δούμε τι κάνουν οι άλλες υπηρεσίες κτλ. Και επειδή πήγα και τους είδα τους όρους τους, είναι ο ένας ή ένας από τον άλλο. Στοιχειώδητα τα λίγα. Οπότε το ίδιο ισχύει και για e-shop, για ιστοσελίδες και ούτω καθεξής. Εάν θέλετε να κάνετε σοβαρή δουλειά, συμβουλευτείτε με δικηγόρο να καταλάβετε τι δεδομένα συλλέγετε, για ποιους σκοπούς, να σας πει stop σε ορισμένα πράγματα και να καταρτήσει μια πολιτική που να απευθύνεται σε αυτό που παρέχετε εσείς. Όχι πολύ γενικό. Αυτά. Πώς χειριζόμαστε την αλυσιδωτή σχέση που έχει κάποιος που επεξεργάζεται δεδομένα με κάποιον που του παρέχει μια υπηρεσία που επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα. Το πιο κλασικό παράδειγμα, εταιρεία που κάνει web design, έχει ένα hosting που το hosting αγοράζει hosting από κάποιον άλλον και η αλυσίδα μπορεί να είναι στη σειρά. Πώς το χειριζόμαστε αυτό? Καταρχάς, ο παρονισμός σε κάτι το οποίο δεν προέβλεπε παλιά και το προβλέπει είναι καινοτομία, είναι ότι, για να μιλάμε και με νομικούς όρους, ο αυτός που αναθέτει, δηλαδή ας πούμε πολύ απλά παραδείγματα. Έχετε ένα σκηνικό ένα e-shop. Ωραία. Και συλλέγει δεδομένα, πουλάει πράγματα για δικούς τους σκοπούς. Ο ίδιος έχει το κέρδος εντέλει από αυτόν, ο ίδιος καθορίζει ότι θα χρησιμοποιήσουμε WooCommerce και ούτω καθεξής. Αυτός είναι υπεύθυνος της εργασίας, το παράδειγμά μας, η επιχείρηση. Αναθέτει σε σένα να του δημιουργήσει την ιστοσελίδα, να επεξεργαστεί στοιχεία, να πάρει όλα τα στοιχεία, να δημιουργήσει την υποδομή που θα του επιτρέπει τον κάθε χρήστη να γραφτεί, να κάνει την πρώτη του καταχώρηση, να μπορεί να κάνει τα πώς και οτιδήποτε άλλο μπορεί να κάνει. Εσύ, σαν περίπτωση, είσαι ο εκτελώντη την εξεργασία. Αν ο άνθρωπος πει ότι θέλω να μου κάνει χώρο στην εταιρεία σου, οπότε είσαι και πάλι εκτελώντη την εξεργασία, εσύ δεν έχει δικού σου σερβέρ και πα σε μια εταιρεία η οποία παρέχει αυτό. Αυτό είναι υποεκτελώντη. Υπάρχει αυτή η ορολογία. Δηλαδή, περαιτέρω ανάθεση είναι εφικτή, αλλά πρέπει να γίνει με αυστηρούς όρους. Σε σχέση με το παλιό καθεστώς, το ενώ απαιτεί γραπτή σύμβαση μεταξύ αυτής της σχέσης. Δηλαδή, δεν μπορείτε επουδενή να αναλαμβάνετε να φτιάξετε στη σελίδα χωρίς να έχετε περιγραμμένη σύμβαση. Γιατί, εάν τυχόν κάποια λίστα χαθεί, εάν μια ευπάθεια εμφανιστεί στην ιστοσελίδα, εάν για οποιοδήποτε λόγο, οποιοδήποτε security breach εμφανιστεί, οτιδήποτε, για να απορριφθούν οι ευθύνες του ενός και του άλλου, θα αναδρέξουν σε μια σύμβαση. Ελλείψη σύμβασης θα πρέπει να αποδείξει ότι δεν είναι στελέχοντας κατά πάσα πιθανότητα. Και αυτή η σύμβαση θα σας επιτρέπει ή θα σας απαγορεύει την περαιτέρω ανάθεση επεξεργασίας. Και πάλι πάρα που θα πρέπει να επιλέγετε, θα πρέπει να έχουν κάποια χέρια. Είναι αυτό που έλεγα για τα plugins και για τα
Οι επιλογές πρέπει να γίνονται πάντα με τη λογική πλέον του αν αυτός το οποίο αναθέτω να κάνει κάτι έχει χέρια ασφάλειας. Μία ερώτηση σχετικά μια που λέμε για σέντερς και η δεύτερη θα το πω από την αρχή είναι λίγο καμένη, αλλά καλό είναι να γίνει. Η πρώτη, για όσους είναι σε cloud και τα λοιπά, που όλοι είμαστε ευτυχισμένοι γιατί το cloud είναι παντού και δεν ξέρω εγώ τι, θα πρέπει οι hosting companies να ενημερώνουν εμάς ή οποιονδήποτε που θα φτιάχνει το policy πού βρίσκονται τα δεδομένα και τα backup ανά πάσα ώρα και στιγμή. Δηλαδή, αν εμένα το data center μου συνδέεται με άλλα τέσσερα σε διαφορετικές χώρες για όσα έχουν backup κτλ. Θα πρέπει να το ξέρω και να το αναφέρω. Είναι αυτό. Αυτό είναι η πρώτη ερώτηση που είναι η normal. Ωραία. Το ένα αυτό είναι πολύ καλή ερώτηση. Αυτό το cloud computing ήταν από τους κυριότερους λόγους που χρησιμοποιήθηκε και το GDPR. Και ο λόγος είναι απλός, ότι παραδοσιακά αυτό στον οποίο αναθέτει την αποθήκευση των δεδομένων είναι εκτελόμενο με την εξεργασία και όχι υπεύθυνο, άρα λιγότερες ευθύνες, bla bla bla. Τι παρατηρήθηκε στην πράξη, ότι υπηρεσίες όπως η Amazon, ας πούμε, το AWS, το cloud της, τι έκανε, καθόριζε σε έναν υπέρμετρο βαθμό την εξεργασία των δεδομένων. Δηλαδή για να κάνει balance στο server, για να κάνει ανάλυση δεδομένων, bla bla bla. Προέβαινε σε επεξεργασία την οποία δεν ήταν στην άμεση γνώση αυτού ο οποίος το ανέφερε. Οπότε είναι ένα τεράστιο θέμα το αν αυτός τελικά είναι και αυτός συνυπεύθυνος για την επεξεργασία. Εγώ θα έλεγα το εξής, επειδή είχα και ένα πρόσφατο παράδειγμα σημερινού ραντεβού. Για κανέναν απολύτως λόγο, εκτός και αν είναι εξωφρενικά απαραίτητο, να μην εμπλέκεται σερβερ εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε καν σε σύμπαν. Γιατί και εκεί πέρα με συμφωνία διαβίβασης. Συμφωνία που έχει βεβαρημένη στο ευρώ γιατί έχει ήδη ακυρωθεί την υπόθεση του ΣΕΡΕΣ. Οπότε εγώ αυτό που θα έλεγα είναι σερβερ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν είναι σε περισσότερες χώρες, θα πρέπει να το γνωρίζετε, εάν δηλούνται backups, οφείλει να σας ενημερώσει γι' αυτό. Από εκεί πέρα όμως, εφόσον παραμένει στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν αλλάζει κάτι στο ελληνικό πλαίσιο. Ίδια είναι στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία και ούτω καθεξής. Άρα, καλύφθηκε. Ναι, καλύφθηκε πλήρως. Η δεύτερη ερώτηση, αν δεν επιτρέπετε, που είναι καμένη. Εμείς οι Dents σίγουρα ξέρουμε αυτό που λέμε Internet History. Δηλαδή, αν εμένα όντως μου κάνει κάποιο comment στη σελίδα μου, έχει μετά μου πει να το σβήσω κτλ. Και είχε η Google ακόμα που λέει θες να δεις μια πιο παλιά version. Η Google την έχει κάνει index με τη σειρά κάποια άλλη που έχουν κρατήσει αυτή τη version και πάει λέγοντας. Θεωρώ πως δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι γι' αυτό. Θα πρέπει μάλλον εμείς να τρέξουμε σε όλους αυτούς και να τους πούμε κοιτάξτε πρέπει να τα σβήσετε γιατί το ζήτησαν και σε εμάς κτλ. Ή πάει ο χρήστης. Εκεί είναι η διακριτική, ας πούμε, είναι η πιο πρόθετη έχει τα ακούσει το δικαίωμα στη λύθη. Αυτό είναι έτσι ποιητικά το επόμενο δικαίωμα, θα το χαρακτήριζα. Είναι μια επέκταση του δικαίωματος διαγραφής. Το δικαίωμα διαγραφής υπήρχε πάντα. Εάν τηρείς δεδομένα μου, έχω το δικαίωμα να σου δίκες, όπως είπαμε, όχι ελεύθερα, να σου πω να τα διαγράψεις. Το δικαίωμα στη λύθη τι είναι, σου λέει ότι η μηχανή αναζήτησης κυρίως αυτούς έχουν στο μυαλό τους, είναι αντίστοιχη επέμβαση επεξεργασίας. Ποια είναι η πράξη που εκτελεί, indexing. Δεν φιλοξενεί δεδομένα, αλλά αν εγώ γράψω το όνομά σου, θα με οδηγήσει σε μια σειρά από σελίδες. Ούτε στο hosting που σε εμπλέκεται, ούτε στην ανάρτηση του περιεχομένου, αλλά είναι στη διάδοση και στο indexing. Δηλαδή, τραβάει δεδομένα και να βάζει, να σου πω τι είναι indexing, μου λέει αστείο, αλλά δεν καταλαβαίνω. Συνεπώς, αυτός είναι υπεύθυνος επεξεργασίας. Για αυτούς προβλέπει και το δικαίωμα στη λύθη, το οποίο τι σημαίνει διαγραφή συν ενδεχόμενη υποχρέωση για την ευθύνη στη διαγραφή και από άλλους υποθύνους. Εάν δηλαδή εγώ έχω γράψει σε ένα blog ένα δυσφημιστικό σχόλιο, ένα προσωπικό μου δεδομένο και ζητήσω από το blog τη διαγραφή του. Και αυτό το blog έχει πάει και το έχει κάνει ακόμη πέρυσι, πραγματικά δεν συμβαίνει στην Ελλάδα, μπορεί να το αναφέρω, άλλα 38 site. Έχει ευθύνη εσύ σαν πρωτογενή πηγή να πάνε το διαγράψει. Υποσυνθήκες ναι. Λαμβάνονται υπόψη παράγοντες του που αν είναι εύκολο τεχνικά, πόσο θα κοστίσει κτλ. Αλλά επί της αρχής το δικαίωμα στη λύθη προβλέπει αυτό ακριβώς. Ότι αν η Google αφαιρέσει ένα σύνδεσμο για μένα, θα πρέπει να φροντίσει να καταβάλει προσπάθεια τουλάχιστον, σε έβριλη προσπάθεια, ούτως ώστε να διαγραφεί και από τις άλλες πηγές. Οπότε, σαν υπεύθυνος της εργασίας, μπορεί και να είσαι υποχρεωμένος να το κάνει. Οπότε, προσοχή τι ανεβάζετε αν γίνεται copy-paste, γιατί δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει σε εσάς. Να ρωτήσω, είναι το ίδιο πράγμα αν κάποιος ζητήσει με ένα email ή με ένα τηλεφώνημα να τον γράψουμε σε μια υπηρεσία.
Δηλαδή, μας έρχεται ένα request και μας λέει κάποιος, γράψε μας στο newsletter. Ή μας παίρνει τηλέφωνο και μας λέει, κάνουμε την αγορά στο e-shop, αντί για μένα, αντί για τον ίδιο. Ναι, λίγο διαφορετικό το πρώτο από το δεύτερο. Γιατί είναι διαφορετικό το πρώτο από το δεύτερο. Γιατί στο πρώτο δεν κάνει σύμβαση. Δίνει τη συγκατάσταση ή το βάλει τη λίστα σα. Στο δεύτερο υπογράφει τη σύμβαση για αυτόν. Οπότε στο πρώτο θα έλεγα γενικά να το αποφεύγετε. Αλλά και πάλι δεν θα το απέκλειε με την έννοια ότι ακούγεται, όπως το λέτε, ότι υπάρχει καταγραφή τη συγκατάθεσή του. Email από βέβαιο πάρα το π.χ. Gmail κτλ. Δεν θα το πρότεινα. Θα πρότεινα να του παραπέμψετε στη σελίδα που πρέπει να το κάνει κανονικά και να έχετε και καταγεγραμμένη διαδικασία. Στο δεύτερο ερώτημα, σε καμία περίπτωση. Σε καμία απολύτως περίπτωση. Ειδικά πρέπει να συμμετείτε και στο λογαριασμό του ή να βάλετε στοιχεία από το πλατφόρμα. Να τα αποφεύγετε αυτά. Γενικά τις έμεσες σε αυτές τις εξυπηρετήσεις ή άλλαξαμε το κωδικό και τέτοια. Όχι. Να γίνονται, να το παραπέμπετε να την κάνετε σωστή διαδικασία. Καλησπέρα. Ίσως είναι λίγο χαζή η ερώτηση, αλλά θα την κάνω. Για παράδειγμα, το κάνω και προσωπικά. Στα email μπορεί το δικό μου το δικό σου να είναι ένα κάνω και φορά. Έχει τύχει λοιπόν κάποιος άλλος χρήστης να βάλει το δικό μου email σε ένα site το οποίο δεν μου επιστρέφει πίσω το activation σαν email. Οπότε να μου κάνει κατευθείαν λογαριασμό μέσα στο δικό σας το site, με το δικό μου το email και εγώ δεν μπορώ να πω μετά να το διαγράψω. Δηλαδή να πω ότι θέλω να μου διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα, να μου διαγράψει το comment, να μου διαγράψει το οτιδήποτε. Εκεί, αν σε ρωτήσω πρώτα ποιος ευθύνεται και σε ποιον θα πέσουν οι ευθύνες. Δηλαδή θα πέσει η ευθύνη στο site του δικό σου, θα πέσει η ευθύνη στο χρήστη που κατά λάθος έκανε ένα οποιοδήποτε, τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση. Είναι μια καλή πάσα αυτή για να πούμε κάτι για την παιδεία που γίνεται και τα πρόσωπα κτλ. Πολλοί πιστεύουν ότι ας πούμε ότι και να κάνει θα τσιμπουργηθεί πρόσωπα 10 εκατομμύρια ευρώ ή 20 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι εγγενώς παράλογο καταρχάς. Και δεύτερον και κυριότερο υπάρχει μια σειρά μέτρων τα οποία λαμβάνονται μέχρι να φτάσουμε εκεί. Συστάσεις, να ζητηθεί να ικανοποιηθεί το αίτημα του υποκειμένου. Δηλαδή, αν λέμε τώρα, επιλαμβανόταν η αρχή ενός επιζητήματος, η λύση που θα έβρισκε θα ήταν να σας πει ότι εν τέλει το διαπιστώνουν αυτή με δική τους έρευνα ότι έχει γίνει αυτό το λάθος, διαγράψτε τα δεδομένα και φροντίστε να έχετε καλύτερους μηχανισμούς για την ικανοποίηση του δικαιωμάτου. Δεν θα σας έβαζε 20 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο. Έχοντας πει αυτό, το συγκεκριμένο είναι πάντα ευθύνη του υπευθύνου επεξεργασίας. Πάντα. Γιατί κανονικά θα έπρεπε να έχει κάνει verify μέσω email. Δηλαδή το two-step verification μέσω email για αυτά θεωρείται best practice. 100%. Οπότε εφόσον δεν το ακολουθεί, έχει το βάρος των συνεπειών. Μπορεί ας πούμε να συνδεθεί με ένα ψεύτικο email ο άλλος ή με ένα email το οποίο να είναι επίτηδες αυτό το πράγμα. Θα πρέπει εφόσον το ζητήσει ο άλλος και το αποδείξει πράγματα, δηλαδή αν λάβετε ένα email από μια διεύθυνση η οποία είναι αυτή την οποία έχετε και σας λέει θέλω να διαγραφώ, θα πρέπει να διαγράψετε. Εφόσον ισχύει το αυτό που είπαμε πριν, έτσι. Όχι αν είναι σύμβαση. Απλά αυτό είναι το τέτοιο να σημειώσουμε ότι όλα τα δικαιώματα αυτά, λήθη, διαγραφή, διόρθωση, μπλα μπλα μπλα, ικανοποιούνται με βάση του λογαριασμού εντός ενός μηνός. Αυτή είναι η προθεσμία που τίθεται, που πάλι δεν υπήρχε πριν. Εντός ενός μηνός πρέπει να του παρέχει τα απάντηση ναι, θα το κάνω ή όχι, δεν θα το κάνω για αυτόν τον λόγο. Μάξιμουμ να πάρει παράτηση μέχρι τρεις, αλλά δεν νομίζω ότι καλύπτει την πλευρά του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.